Με τη συνεργασία του Δήμου Φεστού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Υπουργείου Υγείας και των Κτηριακών Υποδομών, θα κατασκευαστεί το Κέντρο Υγείας των Μυρών, έργο προτεραιότητας για την περιοχή. Ο Δήμος δόρισε, παραχώρησε ένα οικόπεδο 3,5 στρέμματα περίπου στη ΔΥΠΕ, με σκοπό την ανέργεια του νερού Κέντρου Υγείας. Ένα Κέντρο Υγείας σύγχρονο. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υλοποιήσουμε την μελέτη για το νέο Κέντρο Υγείας των Μυρών. Μόλις τελειώσει αυτή η μελέτη, θα είμαστε στη θέση για τη δημοπράτηση, όπως επιλεγεί από το Υπουργείο. Το νέο Κέντρο Υγείας θα κατασκευαστεί με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Υγείας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό είναι ένα έργο περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον εξοπλισμό. Εμείς δεσμευόμαστε ότι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων του Υπουργείου Υγείας θα βάλουμε όλα τα χρήματα που απαιτούνται, 2, 2,5, 3, όσα χρειάζονται, και τα υπόλοιπα συμπληρώνει η Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να μπορέσει να χτιστεί αυτό το νέο Κέντρο Υγείας, γιατί αυτό εδώ, το είδα και με τα μάτια μου σήμερα, το ήξερα και από παλιότερα, από το 2016 μου το είχαν πει, το μισό του κομμάτι, το πιο παλιό, δεν είναι στατικά ασφαλές. Το Κέντρο Υγείας Μυρών εξυπηρετεί μια περιοχή περίπου 60.000 κατοίκων, με τα περιστατικά της ημέρας εφημερίας να ξεπερνούν τα 120. Για αυτόν τον λόγο θα προχωρήσουμε σε αυτή την επένδυση, που είναι επένδυση για τους ανθρώπους. Και βέβαια πιστεύω ότι το υπόλοιπο κτίριο αυτό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τη μεταφορά, είτε σαν κέντρο ψυχικής υγείας μιας μέρας, είτε με το ΚΕΘΕΑ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Φεστού με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, του έθεσε και το ζήτημα του Πλατή Ποταμού. Ένα έργο που θα βοηθήσει τη Μεσαρά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λειψιδρίας. Πρέπει να κατανοηθεί ότι εάν η Μεσαρά δεν εκτραπεί ο πλατής με μια ποσότητα νερού που χρειάζεται η Μεσαρά πάει για ερήμωση.